Δεν είναι, ξανακατεβαίνουν όλοι οι άντρες, οι προσωπικές του Βρονάτους, μαζί με τον Πόπορο Τσουκάτο και τον Μιχάλη Νεωνάκη. Χειροκροτήματα υπάρχουν, χαιρετά ήδη από μέσα ο Κώστας Σημίτης, περιχαρίζει κάτι από Καράκη. Χαιρετάει τον κόσμο, παλάξει κάτι αύριο. Το σύνθημα είναι το αναμενόμενο, το είσαι και θα είσαι ο Πρωθυπουργός. Κάτι που δεν έχει ξαναγίνει. Α, και η κυρία Δάφνη Σημίτη, η οποία πηγαίνει στο Ζάπιο, έφτασε πρώτη. Θα περιμένει τον σύζυγό της εκεί. Είναι το όλοι χαιρετάνε, δεν τον αφήνουν να φύγει. Είναι, έχουν όλοι προσεγγίσει, το ακουμπάνε το αυτοκίνητο. Σπρώχνόμαστε κι εμείς μαζί τους. Υπάρχουν κύματα του κόσμου, όλοι να βρεθούν στο αυτοκίνητο. Προσπαθούν να ανοίξουν το δρόμο. Αλλά είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο με τόσο κόσμο που υπάρχει εδώ πέρα. Έχω την εντύπωση ότι ο Κώστας Σημίτης τέτοιο ενθουσιασμό δεν τον έχει ξαναδοκιμάσει ως πρωθυπουργός. Κύριε Δασκαλάκη, εσείς που είστε και πιο ειδικός. Και πάντως το αυτοκίνητο του τέτοια ψηφοδέλτια δεν έχει ξανασκεπαστεί. Υπάρχει μια εκτίμηση ότι μπορεί να περάσει και να σταματήσει για λίγο στην Τραχμόνος. Τώρα αυτό θα το δούμε. Ή πριν ή μετά θα περάσει πάντως. Ναι, θα δούμε αν θα είναι το πριν ή το μετά. Αυτό είναι που θα διερευνήσουμε τώρα, που θα δούμε μάλλον. Το αυτοκίνητο γεμάτο χαρτιά. Απορώ πως βλέπει ο οδηγός, ειδικά το πίσω τζάμι είναι καλυμμένο τελείως. Τώρα μόνο μπροστά βλέπω. Δεν πάει με όψη. Πίσω δεν έχει μόνο. Ξεκίνησε λοιπόν η πομπή με τον κύριο Κώστα. Να τα ακούσουμε με πολύ προσοχή. Πάντως στην Καριλάου Τρικούπη, αύριο το πρωί οι οδοκαθαριστές θα έχουν τριπλοβάρδια. Α, εδώ είναι η εικόνα από την πλατεία Κλαθμόνος. Και αν επιχειρήσει να ανεβεί τη σταδίου ο κύριος Σημίτης, θα ξημερώσουμε όχι από το θρίλερ των εκλογών, αλλά από το πότε θα περάσει το αυτοκίνητο για να φτάσει μέχρι το Ζάπιο. Φαντάζομαι όμως ότι μάλλον από την Ακαδημίας. Ναι, θα... όχι, δεν θα κάνει αυτό το λάθος, δεν γίνεται. Θα πάνε από την Ακαδημίας. Πάντως, επειδή αναφέρθηκε από πολλούς επιτελείς του Πασόκ, ότι ήταν πάντα σίγουροι και ότι δεν, ούτε για μια στιγμή δεν. Ωραία, η καρδιά του στην κούλη. Ναι, μπορούμε να πούμε και εμείς να πούμε ότι και από τις επαφές που είχαμε στη τηλεφωνική κατά τη διάρκεια. Τα βλέπαμε στα πρόσωπά τους πώς ήταν και για τι τρομάρα είχαν πάρει. Αυτό που λέμε, είδαμε τον Χριστό Φαντάρο και τον Καραμαλή Πρωθυπουργό. Θα σου πω κάτι τώρα που μπορεί να. Πάντως, εμείς δεν είμαστε επιτελείς. Τα χρειαστήκαμε. Όλοι τα χρειαστήκαμε. Και μπέλαμε πέρα από τηλέφωνο. Εκεί, ψέματα να. Το έχει πληρώσει. Αλλά θέλω να πω ότι κάτι που περνάει από το μυαλό μου, σωστό ή λάθος, αλλά το αισθάνομαι γι' αυτό το λέω. Τέτοια, έχω την εντύπωση ότι ο ταχυδρόμος μπορεί να έφτασε πιο γρήγορα από άλλες φορές. Αυτό είπες ταχυδρόμο, το γυρίζω. Και γυρίζεις, ναι. Μπορεί να έφτασε πιο γρήγορα από άλλες φορές από το σοκ. Γιατί πάνω στη στιγμή που λες χάνω, μετά λες ας κερδίζω και το κάνω και αυτό. Και θα υποσχεθώ και αυτό. Πάντως μπορούμε να πούμε λίγο ότι είχαμε πει μέσα, δεν ξέρω να θυμίσω, ότι όταν όλα φαινόταν μπλε, είχαμε κάνει την εκτίμηση ότι το θρίλερ ανατρέπεται. Και τελευταία στιγμή το καλό θρίλερ έχει μια ανατροπή. Είχε πει το... κάτι για το χέρι που βγαίνει από τον τάφο. Βγαίνει το χέρι από τον τάφο και τελικά βγήκε. Κάποιοι πάντως οι οποίοι παρακολουθούσαν τον πίνακα και βλέπανε και την μέση σταθμική που μας έδιναν από τα exit poll, βλέπανε ότι υπάρχει τάση. Την είχαν διαγνώσει ότι υπάρχει αυτή η τάση. Όλα αυτά είναι μια ιστορική αναδρομή η οποία δεν έχει κανένα νόημα. Ακούσαμε γιατί πολλά και από αύριο. Έχουμε αποτέλεσμα, αυτό είναι που μετράει και έχουμε αποτέλεσμα. Και να πούμε ότι είναι σημαντικό και ότι ξεφύγαμε και από το στάδιο που συζητούσαμε για ένα ενδεχόμενο κυβερνησία. Τώρα πάμε για μια σταθερή κυβέρνηση. Και θα πρέπει να πολύ μεγάλη σύμπτωση για να συμβεί αυτό. Η παρατήρηση για το βράδυ είναι λίγο. Η απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών να επισπεύσει. Σας δύο λόγια για την εθνική οικονομία. Τι σημαίνει η νίκη του ΠΑΣΟΚ αυτή. Πάλι. Μην προτρέχετε πάλι. Ας πούμε ότι θα είναι λίγο μεγαλύτερο. Λίγο, είναι μια μικρή νίκη. Το ερώτημά μου δεν είναι αν είναι για μικρή ή μεγάλη νίκη. Είναι πιο πραγματική, πιο κοντά στα δεδομένα. Ναι. Ακόμη και αν είναι λίγο μεγαλύτερο από το 0,4, είναι 0,8. Από τις 8 μέχρι τις 9,5
είχατε τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που κατά τη γνώμη μου προέτρεξαν, λάθος τους, θα πω ένα επίρρημα, ανοήτως σε εισαγωγικά, να λένε πράγματα τα οποία θα μπορούσαν να ανατραπούν. Και τι έπρεπε ήταν να κάνουμε, τους. Να τους φημώσουμε, κύριε Λαλιώτη. Ορίστε. Να τους φημώσουμε, έπρεπε. Όχι, δεν καταλαβαίνω ήταν τι ήταν λάθος τους, είπα, όχι λάθος σας. Ναι, αλλά είπατε στον κύριο τους. Τσίμα ότι προέτρεξε. Δεν προέτρεξε ο κύριος Τσίμα, σας βεβαιώ γι' αυτό. Αντιθέτως, είπε ο κύριος Τσίμας, είπε ο κύριος κύριε Λαλιώτη, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά του. Το 03 δεν είναι 03. Από την αρχή αυτής της βραδιάς, σε τούτη εδώ την εκπομπή, ζυγίζουμε τις λέξεις μας μία-μία. Έχετε και δίκιο. Σε κάθε ερώτημα Έχετε που κάνουμε, δίκιο. Αναφερόμαστε δίκιο. Με θρησκευτική ευλάβεια και στα δύο σενάρια. Κύριε Χατζηνικολάου, και στο σενάριο της νίκης του ΠΑΣΟΚ και στο σενάριο της νίκης της Νέας Δημοκρατίας. Η δική μου κριτική δεν έχει προσωπική αιχμή. Ναι, ούτε για σένα, ούτε για το Πάπα του Τζίμα, ούτε για τον Ηλία. Θέλω προέτρεξε. Να είμαι ειλικρινής. Μπορώ να προσθέσω θέλω κάτι, να πω ότι αυτή τη στιγμή, την ίσα τη στιγμή, μην προτρέχουμε. Η Ωραία. Διαφορά ενδεχομένως να είναι μεγαλύτερη και θα είναι μεγαλύτερη. Και μία μονάδα αν είναι η διαφορά, κύριε Λαλιώτη, το ερώτημα του Παύλου Τσίμα έχει βάση. Το ερώτημά μου είναι αν από τις 3,5 μονάδες πέσατε στη μία μονάδα διαφορά, είναι κάποιο μήνυμα, τι μήνυμα είναι αυτό και πώς το λαμβάνετε, τι θα κύριε κάνετε Τσίμα, αύριο. Το 1996 ο συντηρητικός χώρος δεν ήταν ένας χώρος που έδωσε μια μετωπική μάχη. Είχε πολλές εκφράσεις. Αυτή τη στιγμή, το 2000, σήμερα, έδωσε τη μάχη μετωπικά, με μια μετωπική αντιπαράθεση. Είχε οριοθετήσει το συντηρητικό χώρο υπό την ομπρέλα της Νέας Δημοκρατίας. Αυτή είναι η αλήθεια. Ο κύριος Καραμαλής, η Νέα Δημοκρατία, είχε ως σημείο αναφοράς το 38,2% που είχε ο κύριος Έβερτ, συν το 3% της πολιτικής άνοιξης, ανεξάρτητα εάν ένα τμήμα της πολιτικής άνοιξης δεν ακολούθησε την προτροπή του κυρίου Σαμαρά. Αυτή είναι η αλήθεια. Άρα... 2%. Ναι, κύριε Παπά. Το λέω αυτό γιατί εδώ μπήκε μία πλευρά και από τους δύο συνομιλητές. Κατά τη γνώμη μου πρέπει να εξεταστεί κυρίως και από το δίκη και οι άλλοι πλευρά. Να μην το δούμε μόνο σήματα δηλαδή. Θα ήθελα ένα σχόλιο σας αμέσως μετά. Ας ακούσουμε τη δήλωση του Πρωθυπουργού, γιατί νομίζω ότι έχει ένα ενδιαφέρον και μετά θα έχει και αντικείμενο να σχολιάσουμε. Ο Πρωθυπουργός κατευθύνεται προς την αίθουσα, όπου τον αναμένουν οι δημοσιογράφοι από όλα τα μέσα ενημέρωσης. Το συνοδεύει και ο υπηρεσιακός υπουργός τύπου, ο οποίος είναι αρκετά αφανής, ο κ. Φατούρος, δίπλα του. Αλλά δεν τον προβάλλεται καθόλου αυτό, επειδή είναι καθηγητής πανεπιστημίου. Νομίζω ότι δεν μας έδωσε και αφορμές προβολής. Νομίζω ότι ήταν εξαιρετικά ευγενικός. Και εξαιρετικά καλός στο έργο. Δημοσιογραφικά αυτό είναι μάλλον μια μέτρη. Είναι πολύ καλός καθηγητής, είμαστε στο ίδιο τμήμα. Είναι πράγματι πολύ καλός καθηγητής, έχει πολύ καλό όνομα ο κύριος Φατούρος. Αλλά η ευγένεια δημοσιογραφικά, ξαναλέω, ίσως είναι. Για να ακούσουμε τώρα τον κύριο Σινίτη, για να δούμε τι είδους μήνυμα εισέπραξε ο κύριος Πρωθυπουργός από το εκλογικό αποτέλεσμα και την. Έλληνες, σας ευχαριστώ όλους για τη συμβολή σας στη δημοκρατική διαδικασία. Ευχαριστώ όσους τίμησαν το ΠΑΣΟΚ με την ψήφο τους. Ευχαριστώ όλους που εργάστηκαν για να προγραμματοποιηθούν οι εκλογές αυτές με άψογο τρόπο. Η σκληρή εκλογική μάχη μας έδωσε μια σημαντική πολιτική νίκη. Η σημασία της νίκης είναι πολύ μεγαλύτερη από εκείνη που υποδηλώνει η αριθμή. Το αποτέλεσμα
επικυρώνει τη βούληση όλου του ελληνικού λαού να αγωνιστεί για την ισχυρή Ελλάδα, την Ελλάδα που είναι ισότιμη στην Ευρώπη, για μια κοινωνία δικαιοσύνης και αλληλεγγύης. Το αποτέλεσμα απαντά στις αμφισβητήσεις για την πορεία της Ελλάδος τα 4 χρόνια που πέρασαν. Δίνει την εντολή στο ΠΑΣΟΚ να συνεχίσει αυτή την πορεία με ανανεωμένες ιδέες, με ανανεωμένες δυνάμεις, μαζί με όλους εκείνους που επιζητούν μια κοινωνία ελευθερίας και αλληλεγγύης, μια κοινωνία ανάπτυξης και δημιουργικότητας. Δεσμεύομαι σήμερα, τόσο εγώ, όσο και οι συνεργάτες μου στη νέα κυβέρνηση, ότι θα εργαστούμε με πίστη, επιμονή και συνέπεια για να κάνουμε πράξη τις δεσμεύσεις μας για τη νέα τετραετία 2000-2004. Ιδίως τις δεσμεύσεις για το κοινωνικό κράτος, την κοινωνία με ανθρώπινο πρόσωπο, την απασχόληση, την ισόρροπη ανάπτυξη, τις νέες ευκαιρίες και δυνατότητες για την νεολαία μας. Αυτές οι προτεραιότητες μας πιστεύω ότι ανταποκρίνονται στη βούληση του ελληνικού λαού όπως αυτή εκφράστηκε στο εκλογικό αποτέλεσμα. Καλώ όλους τους Έλληνες σε μια συστράτευση μακριά από κομματικές αντιπαραθέσεις, σε μια συστράτευση στους κοινούς στόχους για μια ισχυρή, σύγχρονη και κοινωνικά δίκαιη Ελλάδα. Την Ελλάδα που βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Την Ελλάδα με φωνή και κύρος. Την Ελλάδα που είναι δύναμη σταθερότητος, συνεργασίας και ειρήνης. Αυτή η τετραετία θα είναι για όλους τους Έλληνες μια τετραετία ανάτασης και δημιουργίας. Μια τετραετία ενότητας και έργου για το κοινό μας σπίτι, την Ελλάδα μας. Αυτή η δέσμευσή μου, η δέσμευση του ΠΑΣΟΚ, είναι η δέσμευση μιας παράταξης που ενώνει όλους τους Έλληνες. Η κυβέρνησή μας θα είναι η κυβέρνηση όλων των Ελλήνων. Σας ευχαριστώ. Αντιλαμβάνομαι, ο Πρωθυπουργός δεν πρόκειται να απαντήσει στα ερωτήματα των συναδέλφων τα οποία είναι στο Ζάπιο. Συνοδεύεται από τα πρώτα κυβερνητικά στελέχη. Βλέπω και τους συναδέλφους να μαζεύουν τα χαρτιά τους μετά τη δήλωση του Πρωθυπουργού. Να επισημάνουμε ίσως μερικά στοιχεία. Συνοψίζοντας πάντως, ο κύριος Σιμίτης λέει και αυτά είναι και στοιχεία τα οποία τα θέτουμε προς σχολιασμό και στον κύριο Σκανδαλίδη, τον γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής Κυβερνώντος κόμματος που είναι μαζί μας, ότι το αποτέλεσμα υπερβαίνει τη λογική των αριθμών. Βλέπουμε την κυρία Σιμίτη και την κόρη Σιμίτη επίσης. Ναι, υπερβαίνει τη λογική της διαφοράς και πιστοποιεί την πρόθεση του λαού να κινηθεί στην κατεύθυνση που προδιαγράφει η πολιτική αντίληψη της ισχυρής Ελλάδας. Το ερώτημα είναι, κύριε Σκανδαλίδη, αν αυτή η άποψη ότι ο λαός επικύρωσε μια συγκεκριμένη πολιτική αντίληψη μπορεί να αφήσει εκτός συζήτησης το ζήτημα όντως της πολύ μικρής διαφοράς. Φαντάζομαι ότι ο κ. Πρωθυπουργός δεν είπε για ότι αυτή η διαφορά που είναι μικρή σημαίνει ότι η κυβέρνηση του θα είναι μια κυβέρνηση που θα πολιτευτεί μόνη της και θα κυβερνήσει μόνη της χωρίς τις ευρύτερες δυνατές συνενέσεις. Αυτές οι ευρύτερες δυνατές συνενέσεις αντίθετα στο κοινωνικό πεδίο ήταν και στο κοινωνικό και στο πολιτικό πεδίο. Αντίθετα το επεσήμανε, μίλησε για ανανέωση προσώπου.
βάζανε νωρίς πριν, γιατί το Ζορμπά και το άλλο αυτού του Ισπανού, του Παρεζάνου, παίζανε. Πολύ. Αυτό εδώ πω. Πάντως αναφισβήτητα είναι μια μεγάλη νίκη του. Εύλογη η συμπεριφορά του. Μόνο που τα έχουμε ξανακούσει. Εμείς έχουμε ξεκαθαρίσει τη θέση μας. Το λέγαμε και πριν τις εκλογές. Ότι από τα πράγματα ένας από τους δύο θα γινόταν κυβέρνηση. Και μάλιστα. Ως είοδος στα δύο, αυτό δεν χρειάζεται να το πούμε. Ούτως ή άλλως ήταν και το Σύνταγμα κλειστό. Τώρα το Σύνταγμα έχει ανοίξει, αλλά αυτό είναι κλειστή κλαθμόνος. Ναι, δεν βλέπω. Θα ήθελα να επισημάνω πάντως, καθώς βλέπουμε τις εικόνες αυτές, ότι παρά τις εμβριθείς αναλύσεις που κάνανε διάφοροι, ο ελληνικός λαός δεν καταδίκασε τα δύο κόμματα τα μεγάλα. Εγώ είπα ότι που επιδόθηκαν σε υποσχέσεις και σε. Είπα και το έχω πει ώρα και διεκδικώ την πατρότητά του ότι ο ελληνικός λαός δεν θέλησε να ικανοποιήσει απόλυτα κανέναν. Στο Πασόκ δεν έδωσε την καθαρή νίκη που ζητάει ο Κώστας Σιμίτης. Το θυμόμαστε, το είχε πει πολλές φορές. Στη Νέα Δημοκρατία δεν έδωσε νίκη. Παρότι έχει δίκιο, αλλά παρότι μεγάλο ποσοστό. Στο ΚΚΕ δεν έδωσε τη μεγάλη αύξηση κοντά στο ποσοστό των εκλογών. Το τιμώρησε λίγο. Που ήθελε το συνασπισμό. Τον έβαλε στη Βουλή, αλλά η ψυχή έφτασε μέχρι το στόμα. Και το δίκαιο έμεινε απ' έξω. Δηλαδή, μοιάζει να ήθελε σε όλους κάτι να πει. Εν πάση περιπτώσει, δεν υπάρχει μια ενιαία βούληση του ελληνικού λαού. Να θυμηθούμε. Πανηγυρίζοντας με τα προγνωστικά, με τις προβλέψεις που υπήρχαν πριν. Και το κλίμα τώρα βέβαια έχει αλλάξει εντελώς εδώ στην περιοχή αυτή. Θα περάσουμε τώρα αμέσως στη Βουλή, διότι βεβαίως θα σας δείξουμε με την εικονική πραγματικότητα τι θα συμβεί το πρωί όταν θα ορκιστεί η νέα Βουλή, πώς θα κατεληφθούν τα έδρανα, ποια χρώματα μπαίνουν στη Βουλή, σε τι ποσοστό, πόσες έδρες. Νομίζω ότι είμαστε έτοιμοι να το δείξουμε. Ας δούμε πρώτα πού βρισκόμαστε από αποτελέσματα. Στο 83,4%. 3,6% στρογγυλοποιημένο. Η Νέα Δημοκρατία 43,1%. Το ΚΚΕ 5,46%. Ο συνασπισμός 3,2% δηλαδή. Το Δίκη 2,67%. Και τα λοιπά κόμματα 2,02%. Αυτά είναι τα αποτελέσματα στο 84%. 83,4% για την ακρίβεια. Και ας δούμε τώρα, κυρίες και κύριοι, ανέβουμε στο πάνω επίπεδο για να δούμε πώς θα είναι αύριο η εικόνα της Βουλής. Τι χρώματα δηλαδή θα έχουν τα έδρανα της Βουλής, αφού φυσικά φτάσουμε και στο 100% των αποτελεσμάτων. Θεωρούμε ότι αυτά τα αποτελέσματα προσεγγίζουν σε πολύ μεγάλο βαθμό σύμφωνα με την εκτίμηση. Στην αίθουσα της Ολομέλειας, λοιπόν, θα δούμε τα καθίσματα, τα οποία σύμφωνα με την εκτίμηση του κυρίου Δρυμνιώτη, αυτή θα είναι η κατανομή των εδρών που θα σας δείξουμε τώρα. Λοιπόν, βλέπετε λοιπόν το ΠΑΣΟΚ να καταλαμβάνει 156 έδρες. Βλέπετε τη Νέα Δημοκρατία να καταλαμβάνει 127. Και βλέπετε επίσης το ΚΚΕ να καταλαμβάνει 11 έδρες. Και το συνασπισμό να καταλαμβάνει 6 έδρες. Και είναι μια τετρακομματική βουλή. Μια βουλή με όχι 5 κόμματα όπως η προηγούμενη, αλλά μια βουλή
με 4 κόμματα. 156 λοιπόν, επαναλαμβάνω, 127 η Νέα Δημοκρατία, 11 το ΚΚΕ και 6 ο συνασπισμός. Αυτή θα είναι η εικόνα της Βουλής αύριο, Άννα. Και αυτή είναι σύμφωνα είναι με την εκτίμηση... Είναι αυτό που είχαμε προβλέψει της... από χτες, που λέγαμε ότι στο τέλος της βραδιάς θα μπορούσαμε να δώσουμε τα χρώματα μέσα στη Βουλή. Για τις έδρες, Άννα, να πούμε ότι αυτό δεν είναι τελικό αποτέλεσμα. Είναι η εκτίμηση της Δέλτα Πληροφορικής. Σύμφωνα με τα... Μου επιτρέπετε να δώσω το λόγο στον συνάδελφο Νίκο Μεγκρέλη. Είναι μαζί με τον κύριο τηλέμαχο Χιτήρη. Νίκο. Ναι. Λοιπόν, κύριε Χιτήρη, μάλλον πήγατε στην κόλαση και γυρίσατε. Πήγαμε στην κόλαση. 91,5, Δράμα 50,6, Φλόρινα 50,5. Β' Αθηνών 36,4, οι πιο χαμηλές περιοχές της Αθήνας. Ροδόπη 36,4, επίσης Χανιά 34,8, Β' Πειραιώς 33,7, Λασίθη 32,7, Ηράκλειο 30,8. Πληροφορούν ότι είναι ο κύριος Ευάγγελος Βενιζέλος στο Ζάπιο. Εάν ο κύριος Βενιζέλος είναι στο Ζάπιο, θα ήθελα να συνδεθούμε μαζί του. Καλησπέρα κύριε Βενιζέλο. Αρχίζουμε... Καλησπέρα. Πολύ και το Γιάννη Γαρουφαλάκη από τη Δέλτα Πληροφορική. Παρακολουθούμε τα αποτελέσματα. Στην επικράτεια λοιπόν στο 84,6%. ΠΑΣΟΚ 43,6%, 157 έδρες. Νέα Δημοκρατία 43,1%, 126 έδρες. Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος 5,4%, 11 έδρες. Συνασπισμός 3,1%, 6 έδρες. Δίκη 2,7%, Λοιπά Κόμματα 2%. Στην Αλφα Πειραιώς το 92,9%, Νέα Δημοκρατία 43,4%, 2 έδρες. ΠΑΣΟΚ 41,8%, 4 έδρες. Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος 5,3%, καμία έδρα. Συνασπισμός 4%, 1 έδρα. Δίκη 2,7%, καμία έδρα. Λοιπά Κόμματα 2,8%. Στη δεύτερη περιφέρεια Πειραιά, στο 67,5%, ΠΑΣΟΚ 45,7%, 5 έδρες, Νέα Δημοκρατία 33,7%, 2 έδρες, Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος 9,8%, 1 έδρα, Συνασπισμός 4,4%, καμία έδρα, Δίκη 3,4%, καμία έδρα, Λοιπά Κόμματα 3%. Στην πρώτη Θεσσαλονίκη στο 85,1%, ΠΑΣΟΚ 41,9%, 7 έδρες, Νέα Δημοκρατία 41,6%, 5 έδρες, Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος 6,1%, 1 έδρα, Συνασπισμός 3,6%, 1 έδρα, Δίκη 3%, καμία έδρα, Λοιπά Κόμματα 3,1%. Στη δεύτερη περιφέρεια Θεσσαλονίκης, το 81,5%, η Νέα Δημοκρατία 47,7%, 3 έδρες, το ΠΑΣΟΚ 39,8%, 3 έδρες, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος 5,2%, 1 έδρα, το Δίκη 3%, καμία έδρα, ο Συνασπισμός 2,4%, καμία έδρα, τα λοιπά κόμματα 1,9%. Στα Χανιά, στο 99,7% των εκλογικών τμήματων, ΠΑΣΟΚ 52,3%, 3 έδρες, Νέα Δημοκρατία 34,8%, 1 έδρα, Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος 5%, Συνασπισμός 3,1%, Δίκη 2,8%, δεν συγκεντρώνουν έδρες, Λοιπά Κόμματα 1,9%. Στο Ρέθυμνο, στο 86,7%, ΠΑΣΟΚ 51,4% μία έδρα, Νέα Δημοκρατία 39,8% μία έδρα, Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος 2,8% καμία έδρα, Συνασπισμός και Δίκη δεν έχουν έδρα, Συνασπισμός 2,7%, Δίκη 2%, Λοιπά Κόμματα 1,2%. Στο Ηράκλειο, στο 86,8% των εκλογικών τμήματων, ΠΑΣΟΚ 57,9%, 5 έδρες, Νέα Δημοκρατία 30,8%, 3 έδρες, Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος 3,6%, καμία έδρα, Δίκη 3,5%, καμία έδρα, Συνασπισμός 3,2%, καμία έδρα, Λοιπά Κόμματα 1,1%. Στο Λασίθι, στο 78,2%, ΠΑΣΟΚ 59,7%, 2 έδρες, Νέα Δημοκρατία 32,7%, καμία έδρα, Συνασπισμός 2,9%, Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος 2%, Δίκη 1,7%, Λοιπά Κόμματα 1%. Υπενθυμίζουμε ότι στην πορτοκαλί φάσα παρακολουθούμε τα συγκριτικά αποτελέσματα του 1996.
ενώ ταυτόχρονα παρακολουθούμε και το τι συμβαίνει στην Κλαθμόνο, τους πανηγυρισμούς. Στη Δράμα, στο 100% έχουμε συνολικό αποτέλεσμα. Νέα Δημοκρατία 50,6% 2 έδρες, ΠΑΣΟΚ 41,1% 1 έδρα, Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος 2,4%, Δίκη 2%, Συνασπισμός 1,5%, Λοιπά κόμματα 2,4%. Στην Καστοριά, στο 100% των εκλογικών τμήματων, Νέα Δημοκρατία 55,3% 1 έδρα, ΠΑΣΟΚ 36,4% 1 έδρα, Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος 2,6%, Δίκη 1,9%, Συνασπισμός 1,8%, Λοιπά κόμματα 2,1%. Στη Λευκάδα, στο 100% των εκλογικών τμήματων, ΠΑΣΟΚ 42, τελικό αποτέλεσμα, ΠΑΣΟΚ 42,5% 1 έδρα, Νέα Δημοκρατία 38,5%, Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος 11,1%, Συνασπισμός 4,1%, Δίκη 2%, Λοιπά κόμματα 1,9%. Και στην Κεφαλονιά τελικό αποτέλεσμα, ΠΑΣΟΚ 43,4% 1 έδρα, Νέα Δημοκρατία 37,6%, Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος 11,9%, Συνασπισμός 2,6%, Δίκη 2,1%, Λοιπά κόμματα 2,4%. Να πάμε τώρα στη Ριγίλης, εκεί βλέπουμε τον κύριο Καραμανλή εξέρχεται. Βρίσκεται ο Δημήτρης Παλαιολόγος. Δημήτρη, δεν ξέρω αν μας ακούς. Παρακολουθούμε τον κύριο Καραμανλή. Κατευθύνεται και αυτό στο Ζάπιο να κάνει δηλώσεις. Δεν ξέρω αν μας ακούς, Δημήτρη. Δεν μας ακούει ο Δημήτρης Παλαιολόγος. Ναι, Δημήτρη. Τώρα αυτή τη στιγμή ο κύριος Καραμανλής εξέρχεται από τα γραφεία του κόμματος. Ναι. Συνοδευόμενος από ορισμένους βουλευτές και στελέχη και κατευθύνεται προς το Ζάπιο, όπου θα κάνει και την τελευταία του δήλωση. Σύμφωνα με πληροφορίες, βεβαίως, είχε πολύ ωραία συνεργασία με ορισμένα στελέχη, μεταξύ αυτών και την κυρία Ντόρα Παγωγιάννη, όπου προσπαθούσαν να δουν και να ερμηνεύσουν καταρχήν το αποτέλεσμα. Θα λέγαμε σε ένα βαθμό στη Ριγίλη αισθάνονται μεν ικανοποιημένοι για το ύψος του ποσοστού που κατάφερε η Νέα Δημοκρατία, που πέτυχε η Νέα Δημοκρατία. Από εκεί πέρα, βεβαίως, είναι δεδομένη η πικρία για το ότι χάθηκε η μάχη για λίγες μόνο χιλιάδες ψήφους. Και σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, δεν αποκλείεται ο κύριος Καραμανλής το αμέσως προσεχές διάστημα να προχωρήσει και σε μια κίνηση στρατηγικής, προχωρώντας δηλαδή στην επανίδρυση του κόμματος ή τουλάχιστον σε ένα συνέδριο το οποίο θα έχει χαρακτήρα και οργανωτικό αλλά και ιδεολογικό. Ένα δηλαδή χαρακτήρα όπου θα επιβεβαιωθεί και η δική του η θέση μέσα στο κόμμα, αλλά και η σταθερή πορεία. Γιατί κατά μία σχεδόν είναι δύο μονάδες διαφορά. Υπέρ του ΠΑΣΟΚ βλέπουμε στους άντρες παίρνει 42,3% το ΠΑΣΟΚ ενώ στις γυναίκες 44,1%. Ναι. Επίσης έχει μία, αν θέλετε, είναι λίγο μπερδεμένη η κάρτα, βέβαια. Όμορφα, από την αριστερή μεριά είναι ανάλογα με το φύλλο, από τη δεξιά μεριά είναι. Ισορροπημένη πάντως είναι γενικώς. Ισορροπημένη, ναι, αλλά να δούμε και την κάρτα που αφορά την Νέα Δημοκρατία. Τώρα και τα ποσοστά έτσι όπως είναι και τόσο αναλυμένο, νομίζω ότι είναι αμεληταία. Να δούμε και τη Νέα Δημοκρατία. Σχετικά ισορροπημένη και εδώ. Δεν είναι κάτι αξιοσημείο. Να δούμε τον κύριο Λαλιώτη για να τον χαιρετήσουμε. Κύριε Βαγγελάτε, ναι, κύριε Λαλιώτη, θα ήθελα να κάνω ένα σχόλιο. Ναι. Άλλωστε αποτελούσε και το δεύτερο σκέλος της ερώτησής σας. Για την Νέα Είπατε ότι η Νέα Δημοκρατία αυξήθηκε κατά 5 μονάδες. Θέλω να σας θυμίσω ότι η Νέα Δημοκρατία το 1996 είχε δώσει τον αγώνα της ως Νέα Δημοκρατία και στο συντηρητικό χώρο υπήρχε και μια άλλη έκφραση κομματική που ήταν η πολιτική άνοιξη. Το 2000 η Νέα Δημοκρατία έδωσε με όρους με τοπικής αντιπαράθεσης ως ενιαίο συντηρητικός χώρος, ως ενιαία συντηρητική παράταξη τον αγώνα αυτό. Άρα είχε ενσωματώσει στο 38,2%
1,6% του 1996 και το 3% περίπου της πολιτικής άνοιξης. Άρα, το κάνω πάρα πολύ σχηματικά, απλώς να το δούμε. Θυμάμαι τον Πρωθυπουργό να υποδέχεται στελέχη της πολιτικής άνοιξης στο Μέγαρο Μαξίμου την Πέμπτη και να έχετε και 2-3 στα ψηφοδέλτιά σας. Ναι, θυμάστε όμως τις δηλώσεις των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας ότι κάποια θυρωρός πήγε από την πολιτική άνοιξη, κάποια δακτυλογράφος. Ας τα αφήσουμε αυτά. Το σημείο αναφοράς και των δύο κομμάτων ήταν το 41% περίπου. Και εδώ πρέπει να σας πούμε ότι απέναντι το ΠΑΣΟΚ, απέναντι της κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ, είτε είχε ένα μέτωπο άρνηση. Ήταν η Νέα Δημοκρατία, ήταν και το Κομμουνιστικό Κόμμα και το Συνασπισμός και το Δίκη. Εμείς θεωρούμε ότι ο ελληνικός λαός αξιολόγησε τις προτάσεις και του ΠΑΣΟΚ και του Κώστα Σιμίτη και της Νέας Δημοκρατίας και του ενιαίου συντηρητικού φόρου. Αξιολόγησε και τις προτάσεις και την στάση και την συμπεριφορά, αλλά και το λόγο του Κομμουνιστικού Κόμματος, του Συνασπισμού και, και του Δημοκρατικού Κινήματος. Κύριε Λαλιώτη, να κλείσουμε εδώ για να πάμε στο Ζάπιο, να δούμε τον κύριο Καραμάνη. Ότι έχει αλλάξει μια σελίδα και αυτό πρέπει να το καταλάβουμε. Πρέπει εμείς ως κυβέρνηση όλων των Ελλήνων να ενώσουμε τους Έλληνες, να δώσουμε μια προοπτική, να δώσουμε νέους ορίζοντες για την Ελλάδα του 21ου αιώνα. Και αυτό τι σημαίνει. Σημαίνει ότι μπορεί να έχουμε πολιτικές διαφορές, ιδεολογικές και προγραμματικές διαφορές και αυτό είναι μια αλήθεια ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ και στα άλλα κόμματα, αλλά δεν είμαστε αντίπαλοι, πολιτικοί αντίπαλοι για πάντα και για όλα και πολύ περισσότερο δεν είμαστε εχθροί. Σας ευχαριστούμε. Το χέρι που απλώνουμε, χέρι ενότητας, χέρι συνεργασίας σε όλους τους Έλληνες για να πάει η Ελλάδα μπροστά. Αυτό απαιτούν όλοι οι Έλληνες ψηφίζοντας είτε το ΠΑΣΟΚ, είτε τη Νέα Δημοκρατία, είτε το Κομμουνιστικό Κόμμα, το Συνασπισμό και κύριε το Δίκη. Καλό σας βράδυ και σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ. Να δούμε τώρα 2-3 κάρτες μέχρι να συνδεθούμε με το Ζάπιο. Να λοιπόν στα 16.702 πια από τα 19.000 εκλογικά τμήματα. Η διαφορά έχει φτάσει στο 0,6, 2.609.253 για το ΠΑΣΟΚ, 2.574.583 για τη Νέα Δημοκρατία. Γύρισε και η έδρα τώρα. Γύρισε ξανά η έδρα, είπαμε θα παίζει μέχρι το τέλος. Και είναι μια έδρα στην Αλφα Πειραιώς νομίζω που αλλάζει. Στην αυτή πηγαίνει έρχεται. Ναι, ναι έχει πηγαίνω. Μεγάλη σημασία γιατί εκεί είναι Σιμίτης, Φασούλας, και μετά είναι ο κύριος Σουμάκης, είναι ο κύριος Μπετενιώτης. Αλφα Αθηνών, αυτό έχει ενδιαφέρον. Και να η Αλφα Αθηνών. Να πω κάτι για την επικράτεια, έτσι το ψάχνω στα μαθηματικά. Ναι. Η διαφορά ανάμεσα στα δύο μεγάλα κόμματα είναι μικρότερη από το άθροισμα των ψήφων του κυρίου Βεργή και του κυρίου Λεβέντη. Είναι μικρότερη από το άθροισμα των ψήφων του κυρίου Βεργή και του κυρίου Λεβέντη. Δεν σημαίνει κάτι αυτό απαραίτητο. Όχι, αλλά είναι μια ενδιαφέρουσα παρατήρηση. Πώς τα μεγέθη ξαφνικά αποκτούν άλλο νόημα. Βέβαια. Εδώ στο Πασόκ, βέβαια, στο πανηγύρι συνεχίζεται. Να δούμε και άλλες κάρτες, αν είναι εύκολο. Είναι εδώ η Β' της Αθήνας. 18, όπως μας τα είπε ο κ. Δασκαλάκης, καλή πληροφορία. Έχει 15 για τη Νέα Δημοκρατία, 3 για το ΚΚΕ, 2 για τον συνασπισμό. Κοιτάξτε το Δίκη και στη Β' της Αθήνας, που θεωρητικά έπρεπε να έχει μεγαλύτερη δύναμη. Έπιασε πιάνει το όριο. Οριακά δηλαδή, πιάνει το 3%. Εδώ είναι η δεύτερη σελίδα της κάρτας, για να δούμε και κάποια από τα στοιχεία που λέγαμε. Οικολόγοι 0,5. Αλφα Πειραιώς. Εδώ παίζεται. Εδώ παίζεται, αλλά την παίρνει το Πασόκ. Γιατί μην ξεχνάμε ότι την είδαμε πριν χρεωμένη στο Πασόκ. 4 λοιπόν βγάζει το Πασόκ. Άρα λογικά θα πρέπει να βγαίνουν και οι 4. Τώρα δεν κάνει να εικάσουμε, γι' αυτό σταματάω. Αλλά... Κοιτάξτε, εδώ αν κάτι αλλάξει, μπορεί να πέσει το Πασόκ στο 2 και να πάει η Νέα Δημοκρατία στο 4. Αν πάει το Πασόκ στο 2, είναι για τα ισοκομματικά του πάλι ο κ. Δασκαλάκης μπορεί να μας το πει, είναι θέμα. Αν αλλάξει στο νομό ή γενικότερα στο νομό. Αν αλλάξει σε όλη την Ελλάδα, εδώ είναι που γίνεται καραμπόλα, γιατί φεύγει και από το συνασπισμό, πιθανώς πηγαίνει στο Κομμουνιστικό Κόμμα, την παίρνει ο συνασπισμός κάπου αλλού. Άρα λοιπόν εδώ... Άρα πρέπει να είσαι πρώτος ή δεύτερος εδώ για να είσαι σίγουρος. Για να είσαι σίγουρος. πρέπει να δούμε και την επίδοση του κ. Φασούλα, που είναι και ο νεοεμφανιζόμενος. Στη Β' του Πειραιά, ο κ. Λαλιώτης δεν νομίζω, είπαμε. Μας είπε ο κ. Δασκαλάκης. Εδώ καταρχήν υπήρξε και μεγάλη άνοδος του ΠΑΣΟΚ. Ναι, έχουμε λοιπόν 5 έδρες για το ΠΑΣΟΚ, 2 βγάζει η Νέα Δημοκρατία, 1 το Κομμουνιστικό Κόμμα. Για να δούμε και από περιφέρειες πια άλλες. Να δούμε Κρήτη, να δούμε Πελοπόννησο. Εδώ είναι το υπόλοιπο Αττικής. 3 βγάζει η Νέα Δημοκρατία, 5 το ΠΑΣΟΚ,
Νομίζω ότι έτσι ήταν τα πράγματα. Δεν αλλάζει τίποτα. Και βγάζει μία ο συνασπισμός. Του Καραμπαλής τι έγινε. Βγάζει ο συνασπισμός. Μπορεί μέχρι να πάμε στην Αλφα Πειραιά. Έχει δίκιο, Γιώργο, με συγχωρείς. Πρέπει να το πω, ναι. Πηγαίνει πεζή από την Ερυγίλη προς το Ζάπιο Μέγαρο για να κάνει τη δήλωσή του. Άρα σε φαντάζομαι ένα-δύο λεπτά θα φτάσει. Να δούμε άλλες κάρτες. Επικράτεια ξανά. Ίδια εικόνα. Δεν αλλάζει τίποτα. Το δίκη στο 2,7 φτάνει και το κόμμα του κυρίου Καραλαμπίδη έχει όσο ακριβώς χωρίζει το Πασόκ από τη Νέα Δημοκρατία. Έτσι. 27.000 ψήφους. Ψάχνοντας εδώ στους υπολογιστές, η Σάμος φαίνεται ότι πηγαίνει στο Πασόκ. Η μονοεδρική αλλάζει Σάμου. Χέρια, αλλάζει μονοεδρική. Λείπουν 6 τμήματα και η διαφορά είναι 320 ψήφοι. Δεν νομίζω ότι είναι εύκολο. Εκτός αν πια είναι ειδικά τμήματα και... Δύσκολο είναι αυτό. Ήρθε τούμπα δηλαδή η Σάμος. Ναι. Σάμος άλλαξε. Σάμος αλλάζει χέρια, ναι. Αλλάζει χέρια. Είναι του κυρίου Καραμινά η έδρα, η οποία είπαμε φεύγει. Τώρα πάει στο Πασόκ. Θα μάθουμε σε ποιον αύριο. Αλλά... Τα Χανιά. Βέβαια. Θα τη δούμε την Κρήτη. Μητσοτάκη. 3-1. Παραμένει κατανομή ο σύντανης. Δεν έχουμε καμία αλλαγή. Βλέπουμε... ναι, δεν έχουμε το συγκριτικό για να βλέπαμε τι γινόταν πριν. Έτσι ήταν. 3-1 ήταν. Όχι για τα ποσοστά των κομμάτων. Λέω, δεν πειράζει. Βλέπετε εδώ όλη την κάρτα. Να συνεχίσουμε. Να δούμε τι γίνεται με τις έδρες. Είναι αρκετοί αυτοί που θα ενδιαφέρονται τέτοια ώρα. Α, είναι και το συγκριτικό. Σας ευχαριστούμε πολύ. Και μάλιστα με σχεδόν τελικά αποτελέσματα το 99,7%. Μεγαλύτερη αύξηση έχει η Νέα Δημοκρατία, αλλά κάτι παραπάνω πήρε και το ΠΑΣΟΚ. Τα λοιπά, λέει, λατήθηκα. Όπως πάντα. Δεν τη βγάζει. Στο Ρέθυμνο. Πότε το βγάζει. Τώρα μία-μία. Ό,τι γινόταν γίνεται. Πολλά εκλογικά τμήματα. Εδώ η Νέα Δημοκρατία ανέβηκε, το ΠΑΣΟΚ έμεινε ακριβώς το ίδιο, έτσι, 51,4. Δεν άλλαξαν όμως οι έδρες. Όχι. Να συνεχίσουμε να δούμε κάρτες μέχρι να φτάσει ο κύριος Καραμανλής στο Ζάπιο. Στο Ηράκλειο. Έχασε έδρα το ΠΑΣΟΚ στο Ηράκλειο και η Νέα Δημοκρατία έχασε παίρνει δύο, γιατί παίρνει και του συνασπισμού την έδρα. Κάτι πρέπει να γίνεται και εδώ με καραμπόλα. Νομίζω έρχεται ο κύριος Καραμανλής, φτάνει στο Ζάπιο, άρα να πάμε στο Ζάπιο. Να λοιπόν, η πομπή που έκαναν πεζή τώρα ο κύριος Καραμανλής και οι συνεργάτες. Νομίζω ότι κάτι σημαίνει όλοι, λοιπόν, να θέλουν να δείξουν. Πάνε όλοι μαζί, είναι κραυγάλαιο. Νομίζω πια δεν χρειάζεται να το ερμηνεύσουμε. Φάνηκε από την πρώτη στιγμή. Ο κύριος Καραμανλής ηγείται όλης της Νέας Δημοκρατίας. Μπορεί να μην καταφέρει να βγάλουν αθήσα όλοι μαζί που επιχειρήσαν όπως ξέρετε. Θα βγάλουν τώρα. Αλλά. Λέω να μην αστευτούμε, γιατί έχει σημασία να αντιμετωπίσουμε με σοβαρότητα όλη την κατάσταση, γιατί είναι μια σημαντική στιγμή. Η Νέα Δημοκρατία παίρνει ένα ποσοστό, παίρνει ένα καλό εκλογικό αγώνα, δεν εκλέγεται κυβέρνηση. Εξάρτητα με το τι είπαν τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ, νομίζω ότι είχε ένα σημαντικό επιτεύγμα η Νέα Δημοκρατία τώρα. Δεν μπορούμε να το βιώσουμε. Και μην ξεχνάμε και αυτό που υπόθηκε, ότι πήρε το μεγαλύτερο ποσοστό μετά από το ποσοστό του 74. Και το ποσοστό του κυρίου Μητσοτάκη. Και πάντως μιλάμε για 2,5-3 εκατομμύρια, ξέρω πόσα θα φτάσουν εκατομμύρια ψήφους. 25-35.000 διαφορά από το ΠΑΣΟΚ. Δεν θα είναι 35. Είναι λιγότερο. Είναι λιγότερο. Και ο κύριος Πιλιωτόπουλος. Για να ακούσουμε λοιπόν τι θα πει ο κύριος Καραμανλής. Και να δούμε και τη διάταξη των στελεχών. Θα τον πλαισιώσουν. Όχι, βλέπω τον κύριο Σπυριωτόπουλο μόνο κοντά του. Πάμε τον καλό. Κυρία Μπακογιάννη. Είναι δίπλα του κυρία Μπακογιάννη. Νομίζω ότι μιλούν από μόνα τους τα γεγονότα. Είμαστε έτοιμοι. Ο λαός τίμησε την πρότασή μας για συνεννόηση όλων των Ελληνίδων και όλων των Ελλήνων για συνένεση και για σύνθεση. Η Νέα Δημοκρατία σημείωσε εντυπωσιακή διεύρυνση των κοινωνικών δυνάμεων που τη στηρίζουν. Είναι φανερό ότι η κυβέρνηση δεν μπορεί να προχωρήσει χωρίς τη δική μας συνένεση.
ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου τους συνεργάτες μου, όλα τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, τους πολίτες που εμπιστεύτηκαν το πρόγραμμά μας, τους πολίτες που μας στήριξαν στη δύσκολη αυτή εκλογική αναμέτρηση. Δώσαμε έναν ωραίο, αλλά σκληρό αγώνα. Πορευτήκαμε με ήθος, με ευπρέπεια και με σεβασμό στους πολιτικούς μας αντιπάλους. Το εκλογικό αποτέλεσμα, στην ουσία, αποτελεί νίκη της Νέας Δημοκρατίας. Αποτελεί βάση και εφαλτήριο για το νέο ξεκίνημα που χρειάζεται η πατρίδα μας και αποτελεί τον αμετακίνητο στόχο μας. Με τη δυναμική που κατέγραψε η Νέα Δημοκρατία, είμαι βέβαιος ότι οι απόψεις μας θα δικαιωθούν πλήρως σε σύντομο χρονικό διάστημα. Ο αγώνας για μια καλύτερη Ελλάδα συνεχίζεται. Με συνέπεια, με σύνεση, με υπευθυνότητα και με αποφασιστικότητα. Το πολιτικό ρεύμα για το νέο ξεκίνημα είναι πανίσχυρο. Αποτελεί παρακαταθήκη, όχι μόνο για τη Νέα Δημοκρατία, αλλά κυρίως για την Ελλάδα του 21ου αιώνα. Σας ευχαριστώ πολύ. Αυτή λοιπόν είναι και η δήλωση του κύριου Καραμανλή. Να κάνουμε ένα πρώτο σχόλιο. Απειλητική δεν βρήκα. Είναι μία δήλωση επιθετική. Είναι σαφώς. Επιθετική. Θέλω να σημειώσω ότι δεν έδωσε συγχαρητήρια στον αντίπαλο για την νίκη. Κάτι το οποίο συνηθίζεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Και ότι είχε αυτό το χαρακτήρα ότι είμαστε εδώ και ότι. Όχι μόνο είμαστε εδώ, είναι μικρή η διαφορά. Θα έλεγα δεν αναγνωρίζει την ήττα του. Που όφυλε την αναγνωρίσει. Θα δει σε λίγο καιρό. Και είπε το εξή, ότι η κυβέρνηση χρειάζεται τη συνένεσή μας. Χωρίς τη συνένεσή μας δεν μπορεί να προχωρήσει. Νομίζω πάντως ότι κάνει κάτι λογικό ο κύριος Καραμανλής. Προσπαθεί να αξιοποιήσει την πολύ μικρή διαφορά που προκύπτει. Μα δεν έχει αμφισβήτηση εσωτερική αυτή τη στιγμή. Απλώς πιστεύω ότι είναι ένα τόνο οξύτερη από ό,τι περιμέναμε. Μπορεί να γίνεται και για να βγει και προς τα έξω έτσι, ίσως και για το θέμα το εσωτερικό του και για το θέμα της κοινωνίας. Και μην ξεχνάμε και το στοιχείο πως είναι μικρή διαφορά και σίγουρα και ο ίδιος είναι σφιγμένος αρκετά. Σοχαδιάζει κιόλας, λες τώρα έφτασα. Είναι σωστό. Να δούμε λοιπόν εδώ τον κύριο Καραμανλή κατά την έξοδο του από το Ζάφιο. Εντούτοις αυτές τις στιγμές, ειδικά όταν έχεις επιτυχία ένα τόσο μεγάλο αποτέλεσμα, πρέπει να είσαι και κάπως γενναιόψυχος. Πάντως πιστεύω ότι αν κανείς έλεγε στον Κώστα Καραμανλή ότι το κόμμα του αυτό στο 43,5% δεν υπήρχε περίπτωση να μην θεωρήσει αυτόν, όχι νικητή, τριαμβευτή. Δηλαδή είναι αυτά τα στοιχεία που κλείνοντας, γιατί θα κλείσουμε εμείς εδώ σιγά σιγά τη βραδιά, πλησιάζουμε στις 10 ώρες συνεχώς ζωντανής μετάδοσης. Οφείλουμε τελικά να αξιολογήσουμε ότι δηλαδή έχουμε την ενίσχυση των δύο μεγάλων κομμάτων, αύξηση του ΠΑΣΟΚ, αύξηση της Νέας Δημοκρατίας, τη μείωση των μικρών κομμάτων και αυτό που κανένας δεν περίμενε. Το ΠΑΣΟΚ θα ήταν ευχαριστημένο να διατηρήσει και τα ποσοστά του και τελικά πήγατε, κύριε Δασκαλάκη, και παραπάνω. Είναι γεγονός ότι περιμένουμε την νίκη, αλλά τέτοια συσπήρωση και στα δύο κόμματα δεν την περιμένουμε. Αυτό θέλει μεγάλη ανάλυση πάντως, για πώς και τα δύο μεγάλα κόμματα. Εγώ νομίζω ότι. Και ήθελα να όταν μιλήσει και ο Λαλιώτης εκεί που είπε κάτι. Θέλω να πω ότι είναι πολύ, πολύ βεβαιασμένα για να κάνεις πολιτικές αναλύσεις. Δεν θέλω να πω τη λέξη τα μηνύματα πάλι. Ιδίως τώρα που είμαστε κουρασμένοι. Τα συμπεράσματα είναι, πρέπει να βγουν σε μακρύ χρόνο και κάτω από πολύ όρημη σκέψη. Από όλους. Να επισημάνουμε πάντως ότι και το ΠΑΣΟΚ. Αν δείτε δύο πανίσχυρα κόμματα. Δυσκολεύεται να αναγνωρίσει ότι πήρε μηνύματα. Ναι. Και η Νέα Δημοκρατία δεν παραδέχεται ότι έχασε, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, δικαιολογούνται όλα γιατί ήταν μια πολύ ένταση. Ήταν μεγάλη ένταση. Ήταν μια βραδιά που θα τη θυμόμαστε όλοι. Νομίζω ότι θα παραδεχθήσουν τώρα όλοι. Από τις πιο έντονες πολιτικές βραδιές που έχουμε ζήσει από τη μεταπολίτευση και μετά από τουλάχιστον εγώ. Και δεν ξέρω αν θα μπορέσουμε να ξαναζήσουμε. Λοιπόν. Να δούμε τα αποτελέσματα της επικράτειας όπως διαμορφώνονται αυτή τη στιγμή και είναι στο ΠΑΣΟΚ 157 έδρες και 43,7, στη Νέα Δημοκρατία 43,1 και 126 έδρες, 5,4 για το ΚΚΕ με 11 έδρες, 3,1 και 6 έδρες για το συνασπισμό. 3,1 Γι' αυτό γύρισα στον Κώστα. Υπάρχει έστω και ως υπόθεση εργασίας ενδεχόμενο να μείνει ο συνασπισμός στη Βουλή. Όχι. Είναι, λείπουν δε από τα τμήματα που λείπουν, κυρίως λείπει η Β' Αθήνας, η οποία λογικά θα μπορεί να το κάνει και 3,2. Και πιο μέσα λίγο. Πάντως και για το συνασπισμό. Στο όριο ήταν. Είναι οριακό. Να, οι φίλοι της Νέας Δημοκρατίας δείχνουν στον Κώστα Καραμανλή τα αισθήματά τους. Ωραία! Ωραία! Ωραία!
κίνηση που μυρίζει στην ατμόσφαιρα. Αυτό σκεφτόμουν και το ότι είναι πιθανόν αυτή η μικρή διαφορά. Το πολιτικό σκηνικό από εδώ και μπρος δεν θα είναι τόσο ροδαλό. Λοιπόν, να ξανά τα αποτελέσματα. Το δίκη που δεν φτάνει και αυτό για πόσο, για καμιά 25.000 ψήφους στη Βουλή. Είπαμε, αυτό είναι το νούμερο που... Αυτό το νούμερο θα το εξηγήσουμε πολλές, είτε ως απώλεια του δίκη, ας πούμε, που έδωσε την νίκη, είτε ως κάποια σύνθεση των μικρότερων, πολύ μικρών κομμάτων. Είναι μια λογική συμπίεση που δέχτηκαν όλα τα μικρά κόμματα. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, μετά από 10 ώρες ζωντανής μετάδοσης, εδώ θα κλείσει το πρώτο μέρος αυτής της βραδιάς. Ο Γιώργος Γαβαλάς και η Ρένα Γκούμα θα συνεχίσουν την εκπομπή αυτή. Θα έρθει μετά ο Θανάσης Αθανασιάδης. Ούτως ή άλλως δεν πρόκειται να σταματήσει καθόλου αυτή η μετάδοση των αποτελεσμάτων μέχρι να φτάσουμε στο να έχουμε το απολύτως οριστικό αποτέλεσμα, τις έδρες, το νέο κοινοβούλιο, ό,τι τέλος πάντων έχει να βγάλει η κάλπη. Και τους ταχυδρόμους που λέει ο Γιώργος Οικονομέας, διότι η αυριανή μέρα σίγουρα θα είναι μια μέρα πολύ πολιτική, όταν θα συζητήσουμε αναλυτικά και διεξοδικά όλα τα αποτελέσματα και τα καινούργια δεδομένα. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Κώστα τον Παναγόπουλο και τον Παναγή τον Παναγόπουλο για μια πραγματικά πολύ δύσκολη βραδιά. Που δεν θα σταματήσω να λέω ότι επειδή οι δημοσκοπήσεις δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να πέφτει μέσα, το να πέφτουν 0,2 ή 0,3 έξω και οριακά να αλλάζουν τα πράγματα, μόνον κάτι που είναι λαθεμένο δεν μπορεί να θεωρηθεί. Θέλω να ευχαριστήσω πολύ τον κύριο Δασκαλάκη, ο οποίος μέχρι τις 3 παρά μας έκανε παρέα. Έτσι κι αλλιώς σας έκανε πραγματικά. Μου κάνατε επίση. Τι να κάνω. Τώρα 2 μήνες με τον εκλογικό αγώνα μόνο ξενύχτηκα να βγει ο κοινό στον δρόμο. Πρέπει να συνηθίσουμε να ξαναδούμε. Βγήκατε εσείς, βγήκατε όλοι αυτή τη φορά και είναι και για εσάς προσωπικά νίκη σημαντική, νομίζω αυτή. Ναι, πρέπει να σας πω ότι είναι ίσως είμαι ο μοναδικός βουλευτής στην ιστορία του Ελληνικού Κοινοβουλίου που έχω βγει σε 3 διαφορετικές περιφέρειες χωρίς να είμαι αρχηγός. Συγχωρείτε, να ακούσουμε και την κυρία Μαγκαλιά. Μία πρωτοφανή χειραγώγηση και τρομοκρατία έτσι που δυσκολεύουν, αν θέλετε, να δει ο λαός μας αυτό που πρέπει να δει, ότι υπάρχει και άλλος δρόμος να τον ακολουθήσει. Ένα σημαντικό μέρος του λαού μας, κατά τη γνώμη μας, ψηφίζει με τη σκέψη ότι ίσως δεν υπάρχει άμεσα προοπτική, άρα έχει να επιλέξει ανάμεσα στα δύο κόμματα. Επιπροσθέτως, μπορεί να αναφερθεί κανείς στις αντίξωες και πάρα πολύ σκληρές συνθήκες μέσα στις οποίες διεξήχθη η εκλογική μάχη με την κυριαρχία του δικοματισμού, της πλειοδοσίας με τα τρομοκρατικά διλήμματα, αλλά και την πίεση που ασκεί στην ψήφο σε σημαντικά τμήματα του λαού μας ο συγκεκριμένος εκλογικός νόμος που υπάρχει. Εμείς θεωρούμε ότι μέσα σε αυτές τις συνθήκες το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας με την ευρύτερη συσπήρωση που πραγματοποίησε άντεξε σε αυτή την πολύχρονη επίθεση μέσα σε αυτή τη δεκαετία στις αντίξωες, αν θέλετε, διεθνείς συνθήκες. Και με αυτόν τον τρόπο φαίνεται η δυναμική του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας που εκφράστηκε με αυτή τη σταθερότητα και την εντοχή του. Αν το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας δεν είχε όλα αυτά τα χρόνια αυτή την σταθερότητα στην πολιτική του, δεν έκανε προσπάθειες να στηρίξει τους λαϊκούς αγώνες, να διαμορφωθούν μέτωπα και συσπυρώσεις, τότε πραγματικά και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας θα έχει ακολουθήσει την τοτική πορεία άλλων κομμάτων. Για μας η δυναμική της δράσης του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας υπάρχει και είναι καταγραμμένη και πιο έντονα και ορατή κατά τη διάρκεια της εκλογικής περίοδου στα ψηφοδέλτια τα οποία συγκρότησε. Για μας είναι ένα ποιοτικό στοιχείο στη δυναμική του κόμματος με τις δυνάμεις που συνεργάστηκε, με την ευρύτερη στήριξη που συνάντησε και κυρίως με την πολύ πλατιά επικοινωνία και τη διείσδυσή του σε ευρύτερα τμήματα του λαού, όπου πραγματικά σε όλη αυτή την εκλογική περίοδο ακούγαμε από παντού ότι είμαστε ένα κόμμα που παλεύουμε και σε πολύ μεγάλο βαθμό συναντούσαμε και μία αποδοχή των γενικότερων θέσεών μας. Αναφισβήτητα αυτή η δυναμική δεν καταγράφηκε στο σύνολό της ή δεν καταγράφηκε στην εκλογική μάχη, για μας παραμένει αυτή η δυναμική και θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας με αισιοδοξία, δοκιμασμένη και από αυτή τη σκληρή εκλογική μάχη. Είμαστε βέβαιοι ότι η κυβέρνηση που θα προκύψει με την οριακή πλειοψηφία του ΠΑΣΟΚ, που βεβαίως θα είναι έτσι κι αλλιώς κυβέρνηση μειοψηφίας, δεν θα έχει ελεύθερα τα χέρια, θα συναντήσει αντιστάσεις ακόμα και από αυτούς που την ψήφισαν,
και οπωσδήποτε θα συναντήσει ευρύτερες λαϊκές αντιστάσεις. Δεν θα περάσει καλά η νέα κυβέρνηση και βεβαίως δεν περιμένουμε την αντιπολίτευση να την ασκήσει η Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία θα συνεχίσει να συνενεί όπως συνενούσε στα βασικά ζητήματα με την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ. Η αντιπολίτευση θα ξεπηδήσει πάλι και μέσα από τις προσπάθειες του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, των δυνάμεων που συνεργαστήκαμε, και είμαστε βέβαιοι ότι το επόμενο διάστημα και τα επόμενα χρόνια θα υπάρξουν διεργασίες και ανακατατάξεις. Είμαστε βέβαιοι ότι ακόμα και αυτοί που, αν θέλετε, πήραν την ευθύνη, λαϊκές δυνάμεις, να ψηφίσουν τα δύο κόμματα, και αυτοί θα βγουν στους δρόμους και θα παλέψουν, γιατί έρχονται τέτοια σκληρά μέτρα που δεν θεωρούμε ότι ο λαός μας θα σταματήσει μπροστά σε αυτά. Και αν θέλετε, θα βγουν και νέα συμπεράσματα και θα προβληματιστούν και νέες λαϊκές δυνάμεις για αυτό που λέγαμε, ότι πρέπει να γίνει ρήγμα στο δικοματισμό και πάνω απ' όλα μέτωπο συσπήρωσης κατά της ονέτων συνεπειών της, κατά του νέου δόγματος του ΝΑΤΟ. Εμείς πιστεύουμε ότι τα επόμενα χρόνια, δεν μπορούμε να προδιαγράψουμε ακριβώς, θα είναι χρόνια και θα παραμείνουν και οι αιστείες συσπήρωσης και αυτές σίγουρα θα διευρυνθούν. Και αν θέλετε, για άλλη μια φορά θα απευθυνθούμε σε αυτό τον προοδευτικό κόσμο που ψήφισε ΠΑΣΟΚ για να μην έρθει η Νέα Δημοκρατία, αλλά και σε αυτό τον λαϊκό κόσμο που εμπιστεύθηκε τη Νέα Δημοκρατία ελπίζοντας ότι μπορεί να κυβερνήσει καλύτερα. Τους λέμε να ξανασκεφθούν. Έχουν ευθύνη. Αυτό δεν σημαίνει ότι εμείς δεν θα βρεθούμε πλάι τους και στα προβλήματά τους. Και να σκεφτούν ότι η μυρολατρία και η παθητικότητα δίνει φτερά στη συντηρητική πολιτική. Αυτό είναι κάτι παραπάνω από βέβαιο. Η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ έχει σοβαρή ευθύνη, βεβαίως δεν περιμένουμε να την αναλάβει, ακριβώς γιατί προοδευτικός αριστερός κόσμος εγκλωβίζεται σε διλήμματα και, αν θέλετε, αποδεικνύεται ότι η υπηρεσία που έχει προσφέρει η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ είναι να μεταδίδει, να κάνει μετάγγιση, να δίνει αίμα και να μεταγγίζεται προς τη Νέα Δημοκρατία. Ούτε αυτό το ρόλο που λέει το ΠΑΣΟΚ μπορεί να παίξει, δηλαδή το φραγμό σε μια συντηρητικοποίηση, αντίθετα την τρέφει και με το παραπάνω. Και αποδεικνύεται ότι η πολιτική εκείνη η οποία μπορεί να αποτελέσει ελπίδα ριζοσπαστικοποίησης των λαϊκών μαζών βρίσκεται στην πρόταση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας για το λαϊκό μέτωπο. Δεν υπάρχει άλλη ελπίδα και άλλη διέξοδος. Έτσι λοιπόν, όπως υποσχεθήκαμε, συνεχίζουμε, θα είμαστε στην πρώτη γραμμή και στο πλευρό του λαού μας, που θα δεχθεί αναμφισβήτητα καινούργια επίθεση. Θα ήθελα με την ευκαιρία να πω ότι η προσφορά των μελών του κόμματος, των φίλων και οπαδών, ιδιαίτερα στην εκλογική περίοδο, ήταν πάρα πολύ μεγάλη, συγκινητική, και αν δεν υπήρχε αυτή η μεγάλη προσφορά, ενδεχομένως η αντοχή του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας θα ήταν λιγότερη. Αλλά αυτό που έχει πολύ μεγάλη σημασία είναι ότι σε αυτή τη μάχη ήρθαν κοντά μας και άνθρωποι που δεν είναι κομμουνιστές, δούλεψαν δραστήρια δίπλα μας, και αν θέλετε, αυτή η μαγιά που δημιουργήθηκε οπωσδήποτε θα δώσει αποτελέσματα από εκεί και πέρα. Υπάρχουν ποιοτικά στοιχεία κατακτημένα από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας και τους συμμάχους. Αυτή λοιπόν ήταν η δήλωση της κυρίας Αλέκας Παπαρίγα, ομολογουμένως πιο αναλυτική από τις δηλώσεις των πολιτικών αρχηγών που ακούσαμε απόψε. Έτσι κλείνει πια ο κύκλος, κρίνει ο πρώτος κύκλος αυτής της βραδιάς. Θα δείτε το διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά, είπαμε, θα συνεχίσουν οι συνάδελφοι. Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ και στους δύο καλούς συναδέλφους και φίλους που ήταν εδώ, το Γιώργο Οικονομέα και το Θέμο τον Αναστασιάδη, με το χέρι έξω από τον τάφο. Μαχάρι να μπορέσουμε να ζήσουμε για άλλη φορά μια βραδιά ακόμα πιο έντονη. Νομίζω ότι γράψαμε ιστορία, κυρίες και κύριοι. Ρωτάτε και εμάς αν το θέλουμε άλλη μέρη την βραδιά. Έτσι, τον άνθρωπο τώρα και πόνο του. Αλλά γυρίσατε όμως. Έχει δίκιο. Πήγατε αλλά γυρίσατε. Ναι, γυρίσαμε. Επίσης, κυρίες και κύριοι, αξίζει ένα μεγάλο μπράβο
πραγματικά, και το ξέρουμε εμείς οι άνθρωποι που δουλεύουμε εδώ, σε όλο το τεχνικό επιτελείο του Α, για αυτήν την πραγματικά γιγαντιαία μετάδοση που, σας μιλώ ειλικρινά, δεν μπορώ να θυμηθώ πόσες πηγές εξωτερικών μεταδόσεων είχε. Φαντάζομαι ότι πρέπει να ήταν πάνω από 20 συνολικά και πάνω από 40 κάμερες. Οι άνθρωποι του Α δούλεψαν όλοι μαζί σαν μια ομάδα, προσπαθώντας να σας δώσουν τον καλύτερό τους εαυτό. Ζήσαμε μια βραδιά πραγματικό θρίλερ. Προσπαθήσαμε να την καλύψουμε όσο το δυνατόν καλύτερα. Σας ευχαριστούμε πολύ για την εμπιστοσύνη σας. Η συνέχεια είπαμε. Το Βαρελάκι δεν μας το έδειξε, βέβαια. Το Βαρελάκι. Λίγο να μας πλακώσει όλους το Βαρελάκι. Τη Βαρέλα μας κλείσει μέσα. Τα virtual νομίζω ότι θα τα δείτε από όλα τα κανάλια στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση και υπό άλλες συνθήκες. Καλό σας βράδυ.